διάσημων γονέων τους. Το Hollywood χαρίζει δόξα και χρήμα, σπάνια χαρίζει ευτυχία και αν τη χαρίζει ακόμα πιο σπάνια διαρκεί. Και καμιά φορά η επιτυχία του αστέρα σκοτώνει το εγώ των παιδιών του. Στοχάζεται η μέκα του κινηματογράφου μετά τον θάνατο ενός ακόμα παιδιού, του νεαρού Σατ Σταλόνε, που δεν πρόλαβε να φτιάξει καριέρα εφάμιλη του πατέρα του. Πέθανε μάλλον από χρήση ηρεμιστικών. Η ιστορία σαν σενάριο ίδια, αλλάζουν τα πρωταγωνιστικά δίδυμα. Ο Πολ Νιούμαν χάνει τον γιο του Σκότ από ναρκωτικά. Ο Μάλλον Μπράντο κυδεύει δύο παιδιά, την Μανίτσε Γεν και τον φιλάσθενο Κρίστιαν. Ο Γκιγέμ Ντεπαρτιέ είναι το παιδί που χάνει ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ από πνευμονία, συνέπεια ατάσταλη ζωή. Και έπειτα είναι τα απροσάρμοστα παιδιά στο lifestyle τη κοσμική ειδονή. Ο Ρέντμουντ Ονίλ εκτεί ποινή φυλάκιση για χρήση ναρκωτικών. Ο Κάμερον Ντάγκλας, γιο του Μάικλ Ντάγκλας, θα παραμείνει στη φυλακή 14 χρόνια για το ίδιο εμπόριο. Τα οικογενειακά δράματα δεν έχουν το αίσιο τέλο τη μεγάλη οθόνη. Για υπέρλαμπρους γάμους ετοιμάζεται η πριγκίπικη οικογένεια του Μονακό.